Πείτε για όλα αυτά, λέτε. Ακούστε, ο υπουργός αυτός ήταν στην Αγγλία. Και όταν γύρισε είχαν περάσει 2-3 μέρες. Οπότε από ό,τι καταλαβαίνετε άλλαξε ο καιρός και η κοιλίδα διεδόθη εις όλη την θάλασσα της Αττικής. Σε όλη τη θάλασσα της Αττικής. Ναι. Τώρα αλλάξει δεν αλλάξει, ο υπουργός, η κοιλίδα έμεινε κοιλίδα. Και είναι κοιλίδα όχι μόνο πετρελαίου, αλλά είναι και κοιλίδα για την πολιτική ζωή. Γιατί απεδείχθη ότι έναντι πυρκαγιών, έναντι πλημμυρών, έναντι σεισμών, έναντι ρυπάνσεων, έναντι κάθε κινδύνου, η χώρα είναι αθωράκιστη. Καταλάβατε. Οπότε ο κρατικός μηχανισμός είναι πλανταρός και αδρανής. Οι δημόσιοι υπάλληλοι κοιτάνε το ρολόι τους τι ώρα θα φύγουνε. Και ο κύριος Κουρουμπλής είπε, λυπούμε, αλλά το ατύχημα έγινε νύχτα. Σαν να έλεγε ότι τα ατυχήματα πρέπει να γίνονται μέρα. Καταλάβατε. Τι να πούμε, η κατάσταση ούτε είναι και λύση, ούτε είναι και λύση να τον αλλάξουμε, διότι μπορεί να φέρουμε και χειρότερο. Δηλαδή αν ο Τρίτσας μπει στη θέση του Κουρουμπλή, άλλο αν αλλάξει η κυβέρνηση ολόκληρη. Αν αλλάξει η κυβέρνηση ολόκληρη και φύγει ο Τσίπρας για να κάνουμε μια κυβέρνηση οικουμενική, αυτό συμφωνεί ο Βασίλης Λεβέντης. Αλλά να βγει ο Κουρουμπλής και να έρθει ο Δρίτσας, θα μας σώσει τώρα, ο Δρίτσας. Τώρα κύριε Λεβέντη, εσείς τώρα...